Αποτροπιαστικά βίντεο από τις φρικαλαιότητες του πολέμου κάνουν το γύρο του διαδικτύου και προκαλούν οργή. Σε ένα από αυτά, Ουκρανοί στρατιώτες εμφανίζονται να καλούν από τα κινητά νεκρών Ρώσων και να κοροϊδεύουν τους συγγενείς τους. Слава Украине! Илюши больше нет. Он заболел и умер. Все. Χαλαρός και χαμογελαστός Ουκρανός στρατιώτης εμφανίζεται στο βίντεο μέσα από κάποιο καταφύγιο να τηλεφωνεί στη μητέρα Ρώσου στρατιώτη που μόλις έχει χάσει τη ζωή του. Με το κινητό τηλέφωνο του νεκρού Ρώσου σπάει πλάκα με τον πόνο της δίχως ίχνος ανθρωπιάς. Нет, Илюша, он заблудился. Это была первая его ошибка. Вторая была, он заблудился в Украине. А третья, последняя, он сдох, сука. Его собаки доедят, да и все. Доедят собаки, мы же даже их не хороним. Σε ένα άλλο βίντεο εμφανίζονται Ουκρανοί στρατιώτες να πυροβολούν Ρώσους αιχμαλώτους στα πόδια. Το βίντεο φέρεται να έχει τραβηχτεί στο Χάρκοβο ή το Λουγκάνσκ σε άγνωστη ημερομηνία. Οι αποτρόπαιες εικόνες προκάλεσαν οργή στο Κρεμλίνο και αμηχανία στο Κίεβο. Ο πρόεδρος Ζελένσκι διέταξε έρευνα για το περιστατικό. Σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας, ούτε όσοι κινούνται με τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού δεν είναι πλέον ασφαλείς. The markings that it bears, it only has a letter V. No Red Cross because multiple, well, evac drivers and medics have told us that anything marked with a Red Cross, well, essentially it becomes the first target. Φέτος το χειμώνα, όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.